Καλησπέρα, τσεκτικά ο Κώστας εδώ. Σήμερα, μετά από πολύ καιρό, ξανά θα δούμε κάποιο Powerbank. Ένα φίλο μου ήρθε από το Κλικινγκ διακοπέ και μου λέει: Ξέρει, κέρδισε ένα Powerbank σε ένα διαγωνισμό. Θε να το ανοίξει, του λέω καλά, το συζητά. Φέρτο να το δούμε. Λοιπόν, είναι τη εταιρεία ROMO. Η εταιρεία πρόσφατα απέκτησε πόσο όσο έμαθα αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Το link θα είναι από κάτω με όλα τα μοντέλα τα συγκεκριμένα. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπω βλέπετε, το γράφει και εδώ κάτω, είναι το Selling 4. Είναι το μοντέλο με 10.400 mAh μπαταρία και είναι αρκετά βαρύ αλλά είναι αρκετά συμπαγές, αρκετά ωραίο τουλάχιστον όσο το κρατάω και το βλέπω τώρα Λοιπόν, να πάμε να το δούμε σιγά σιγά τι έχει τι δεν έχει Η μπαταρία του είναι αρκετά δυνατή, είναι αρκετά μεγάλη Ακούτε και τα μηχανάκια περνάνε απ' έξω Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε κάποια εικονιδιάκια, είναι το εξή. Μα δείχνει εδώ πέρα ότι έχει εγγύηστη product reliability 300.000 US dollars. Πολλέ εταιρείε, σα το είχα πει και στο APC το πολύ μπριζο, επειδή τα προϊόντα που βγάζουν πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά ώστε με δυσκολία χαλάνε από μόνε του, σου λένε: Ξέρει, αν καταφέρει και το χαλάσει, σε το πίσω και θα πάρει 300.000 ε, δολάρια ή παραπάνω. Η, η APC έχει 50.000 δολάρια, αν θυμάμαι καλά. Κάτι το οποίο τα κάνει ιδιαίτερα αξιόπιστα. Βέβαια, εντάξει, άμα το πάρει και το κοπανά, φυσικά και θα το χαλάσει. Αλλά από μόνο του σου λέει, ξέρει, μεγάλε, δεν χαλάει τόσο εύκολα. Fit charge έχει φορτιστεί μέσα. Βασικά, Fit charge. Τι ακριβώ σημαίνει, δεν ξέρω, θα σα γράψω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει με το θέμα πώ ε, ταιριάζει ο φορτιστή του. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι λίγο ιδιαίτερα ακριβό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πια οι τιμέ στο Power Bank, ε, αν έχουν ανεβεί ή κατεβεί. Αλλά έχει Samsung μπαταρία. Και γι' αυτό η τιμή του είναι γύρω στα 40 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, τσεκάρετε το κιόλα, θα είναι στο site από κάτω. Ε, στο link στην περιγραφή. Ε, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα Ποιοτικέ μπαταρίες, δεν είναι όπω τα περισσότερα κινέζικα, επειδή έχω ψάξει λίγο το θέμα με τα chargers, έχω δει ότι πολλά έχουν μέσα out in μπαταρίες μπαταρίε, ακόμα και ιδιαίτερα ακριβά. Οπότε το συγκεκριμένο σου λέει είναι Samsung μπαταρία, και αυτό λίγο το πληρώνει παραπάνω. Ε, fast charge ε, έχει 2,1 να το εστιάσουμε λίγο λοιπόν. Πέρα, fast charge, 2,1 input, 2,1 ampere output, όσο βάζει βγάζει, sync charge discharge, που σημαίνει ότι μπορείτε να το έχετε στην πρίζα και τα, να φορτίζει η μπαταρία, το power bank, και ταυτόχρονα να φορτίζει το κινητό σας, οπότε ξέρεις, όσο φορτίζει σου λέει, τόσο σου στέλνει και ρεύμα, δηλαδή το ρεύμα παίρνει το στέλνει την, την ίδια ποσότητα ρεύματος και στο κινητό σου, δηλαδή όσο φορτίζει τόσο εκφορτίζει. Κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό, έχει αρκετά μεγάλο output, 2,1 ampere output. Επίσης έχει δύο dual output, εδώ πέρα. Ναι. Για κάποιο λόγο η κάμερά μου σήμερα δεν μου κάνει το χατήρι. Μου έχετε πει να το κάνω manual, δεν γίνεται. Για να γράψει το OBS είναι λίγο ζόρι να το ρυθμίζει. Δεν, δεν, είναι εφικτό. τέλος πάντων, θα το ανεχτείτε. Λοιπόν, δύο θύρε. Πολύ καλό. Βλέπουμε από πίσω τα χαρακτηριστικά τη εταιρεία, του, του Powerbank που δίνει η εταιρεία. Εδώ πέρα. PH40 το μοντέλο, 256 γραμμάρια, 2,1 max input DC 5V, ε, DC δηλαδή Direct Current συνεχές ρεύμα δίνει 2,1 και σε fast και super fast charge και 1 ampere και οι διαστάσει του είναι 13,8 επί 6,2 επί 21,5 ε, εκατοστά αρκετά μεγάλο πάμε να περάσουμε να το ανοίξουμε είναι βαρύ δεν είναι τόσο ελαφρύ όσο θα περίμενε κάποιο, αλλά δεν είναι τόσο άβολο το μέγεθο του, το σχήμα του μάλλον. Για να είμαι ακριβή, αλλά α το βάλω λίγο στην άκρη προ το παρόν. Θα το βάλω εδώ για να ξεχωρίζει, γιατί τώρα στο άσπρο φόντο δεν ξεχωρίζει τόσο καλά. Και να δούμε τι άλλο έχει συσκευή πρώτα. Έχει ένα μικρό user manual. Το οποίο λέει κάποια βασικά πώ να φορτίζει, τι περιέχει και το καλώδιο που έχουν όλα τα powerbank. Micro USB σε USB με το οποίο φορτίζει το PowerBank αλλά ταυτόχρονα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δώσει ρεύμα και στο κινητό σου στο tablet σου. Και πάμε να εστιάσουμε στη συσκευή αυτή καθεαυτή. Α βγάλω αυτό γιατί κόβει το Zoom από κάτω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο διακόπτη στο κέντρο, η ένδειξη της μπαταρίας και η micro USB με το οποίο με στην οποία μάλλον υποδοχή βάζουμε τον φορτιστή μας ή το, του PC. Με το που το πατήσουμε δείχνει πόσο η μπαταρία έχει, συγκεκριμένη είναι full charge από ό,τι φαίνεται. Ε, τι γίνεται, όταν εσείς δεν έχετε κάποια συσκευή, ακόμα και αν το πατήσετε, ορίστε, καταλαβαίνει μετά από λίγο ότι δεν δίνει ρεύμα κάπου, οπότε για να μην σας τρώει ενέργεια κλείνει απευθείας. Εάν τον βάλω σε ένα κινητό θα αρχίσει να το φορτίζει. Λοιπόν, πάνω βλέπουμε το λογότυπο της εταιρεία. Premium είναι αρκετά καλό, αρκετά βαρύ, αρκετά συμπαγές. Το νιώθεις ότι είναι καλό. Το μέγεθος σας είπα είναι αρκετά βαρύ, 256 γραμμάρια δεν είναι λίγα. Αλλά το μέγεθος του είναι τέτοιο, σαν το οποίο χωράει άνετα στην τσέπη κάποιου. Λοιπόν, κάτι άλλο γύρω γύρω δεν έχει και πάμε τώρα εδώ πέρα που μας ενδιαφέρει. Βλέπουμε τις δύο USB, να σα το φέρω κοντά. Η μία βλέπετε δύο κεραυνούς που σημαίνει ότι είναι super fast charge, δίνει όσο ρεύμα παίρνει 2,1 αμπέρ και κάτω το μισό 1. Μπορείτε να βάλετε δύο συσκευέ ταυτόχρονα, η μία θα φορτίζει με full ταχύτητα, η άλλη θα φορτίζει λίγο πιο αργά. Από όσο ξέρω κάνει να φορτίσει το power bank τα 10.400 mAh του σε 5 ώρες. Κάτι αρκετά καλό, αρκετά γρήγορο. Ε, να σας πω προσωπικά είμαι μεγάλο fan των powerbanks, ειδικά των καλών powerbanks, γιατί είναι χρήσιμα, είναι εργαλεία. Εάν ταξιδεύετε και μάλιστα πάρα πολύ συχνά θα δείτε ότι σας λύνουν τα χέρια. Προσωπικά αυτό μπορεί να φορτήσει μέχρι 4 κινητά. εξαρτάται βέβαια από την μπαταρία, είτε να κάνει τέσσερι φορτήσει ένα κινητό, ή να φορτήσει ένα tablet και ένα κινητό, ή δύο tablet. Το δικό μου που είναι 5200 φορτίζει δύο φορέ το κινητό μου. Αρκετά καλό, αρκετά πρακτικό. Αυτό ήταν ROMOS. Μπαταρία τη Samsung, ξαναλέμε. Ε, που ένα ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου το δώσει να το ανοίξω ε, πριν να το δει. Μετά να το δει, δεν ξέρω αν το έχει ανοίξει ή όχι. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι είχε την καλοσύνη να μου το φέρει να το δω. Πώ σα φάνηκε, εσεί θα παίρνετε ένα Powerbank. Εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένο. Σα είχα δείξει και κάπου εδώ, θα έχει ένα βίντεο από το προηγούμενο Powerbank που άνοιξα ε, τη Intenso. Όσοι θέλετε να μπείτε, δείτε το να συγκρίνετε λίγο, αν και πιο μικρό, πιο συμπαγέ. Check the now, ήμουν ο Κώστας. να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Γεια σας.